Κυριακή απόγευμα στις 7, Αγγλία-Ουκρανία και δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη πρεμιέρα και καλύτερη αρχή η Αγγλία σε αυτή την προκριματική φάση. Πάντα ξεκινάνε καλά οι Αγγλοί. Ναι. Γενικά. Τώρα τελειώνει και καλά. το τελευταίο καιρό. Το ψάχνουμε λίγο ακόμα. Ναι. Προγραμματικά γύρω 2024 με τις πιο δυνατές αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το πάμε στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Η Αγγλία έκανε φοβερό διπλό στον Diego Maradona. Ακόμα δεν έχω συνηθίσει να το λέω έτσι. Είναι ωραίο. Παόλο. Είναι ωραίο. Και πρέπει να το λέμε έτσι. Ναι. Πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Ιταλίας, σε ιστορική βραδιά, γιατί okay, έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τα τρία λιοντάρια. Υποδέχονται τους Ουκρανούς, τους έχουν κάνει κάτι ζημιές παλιότερα οι Ουκρανοί στο γήπεδο τους, αλλά νομίζω ότι 2-3 γκολ στο 2,02 και η Αγγλία δεν θα έχει πρόβλημα στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ουκρανία. Παραμένουμε στην Κυριακή και πάμε στις 10 παρατέρα το βράδυ, Μάλτα-Ιταλία. Εδώ οι Ιταλοί, λόγω της συνθήκης που είπαμε προηγουμένως, δεν έχουν καμία μα καμία επιλογή και απέναντι σε ένα αντίπαλο όπως είναι η Μάλτα. Βέβαια. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Είναι λίγο σοκ για τους Ιταλούς το να χάνουν. Είναι πολύ σοκ, Θέμη, γιατί προέρχονται και με μια μη συμμετοχή από μια μεγάλη διοργάνωση. Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο ξανά στην επιστροφή. Έχουν πανηγυρίσει, είναι κατοχή του τροπέου. Έχουν πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Wembley απέναντι στην Αγγλία. Τη μεγάλη νίκη την πέτυχαν, αλλά από τότε είναι στο ψάξιμο. Σίγουρα στη Μάλτα πηγαίνουν για να πάρουν το διπλό. Το over 2,5 είναι στο 1,44 στο πάμε στοίχημα. Και στις 10 παρατέρα το βράδυ, πάλι την Κυριακή, Σλοβακία-Βοσνία. Η Σλοβακία είχε ένα πρόγραμμα που της επέτρεπε να πει ότι ξεκινάμε με 2-2. Γιατί είχε δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας, το πρώτο με το Λουξεμβούργο και τώρα με τη Βοσνία. Έλα όμως που οι Σλοβάκοι έφεραν 0-0 με το Λουξεμβούργο, δεν κατάφεραν να κάνουν άσο. Τώρα έχουν επιτακτική ανάγκη την νίκη απέναντι στη Βοσνία όμως, που είναι μια πολύ πιο υπολογίσιμη αντίπαλος και έχει κερδίσει 3-0 την Ισλανδία στην πρώτη αγωνιστική. Το χ, το σκληρό χ. Δεν είναι σκληρό. Είναι σκληρό. Ωραίο. Είναι πάρα σκληρό. Πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρεις, σε αυτά τα παιχνίδια, Σλοβακία-Βοσνία, το χ έρχεται πολύ εύκολα. Εσύ το λες σκληρό, εγώ το λέω εύκολο. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Συμφωνούμε. Είναι στο 3-30 στο πάμε στοίχημα.